Καλησπέρα σα. Ονομάζομαι Σέγκουλ Αλέξανδρος και στα πλαίσια του μαθήματο Συστημάτων Παράλληλη και Τρεμμένη Επεξεργασία που διδάσκει ο κ. Μινά Δασιγέννη στο Τμήμα Ελεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Δυτική Μακεδονία, έχω μαγνητοσκοπήσει από την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντο συγκεκριμένο βίντεο επίλυση μία άσκηση χρησιμοποιώντα τον Dragon Protocol. Ξεκινάμε μία σύντομη επισκόπηση του πρωτόκολλου Dragon. Μπορούμε να δούμε πω έχει τέσσερι καταστάσει. 1. Exclusive Clean. Το block τη κάση έχει μη κοινόχρηστα μη τροποποιημένα δεδομένα. 2. Shared Clean. Το block τη κάση έχει κοινόχρηστα μη τροποποιημένα δεδομένα. 3. Shared Modified. Το block τη κάση έχει κοινόχρηστα τροποποιημένα δεδομένα. 4. Modified. Το block τη κάση έχει τροποποιημένα μη διαμοριζόμενα δεδομένα. Επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε 4 πιθανά transaction του επεξεργαστή για κάθε block τη κάση. Processor Read. Ο εξεργαστής ολοκληρώνει μια επιτυχία ανάγνωση σε ένα συγκεκριμένο block τη κάση που έχει τοποθετηθεί στην κάση του. 2. Processor Write. Αυτό συμβαίνει όταν ο επεξεργαστής ολοκληρώσει μια επιτυχή εγγραφή σε ένα συγκεκριμένο block της CAS που έχει τοποθετηθεί στην CAS. Αυτό κάνει τον επεξεργαστή να είναι ο τελευταίος που ενημερώνει τον block της CAS. 3. Processor Read Miss. Αυτό συμβαίνει όταν ο επεξεργαστής αποτυχάνει να διαβάσει ένα block CAS από την κρυφή μνήμη του και πρέπει να ανακτήσει τον block είτε από τη μνήμη είτε από άλλη CAS. 4. Processor Write Miss. Αυτό συμβαίνει όταν ο επεξεργαστής αποτυχάνει να βρει τη συγκεκριμένη διεύθυνση στην CAS και γίνεται Miss κατά την εγγραφή. Έτσι έχουμε αστοχία εγγραφή και επειδή η τεχνική τη κρυφή μνήμη είναι write allocate on miss, πρέπει να ανακτήσει το block πριν γίνει η εγγραφή. Προχωράμε στα bus transactions. Bus read. Αυτό συμβαίνει όταν ο επεξεργαστή ζητά από τον bus να ανακτήσει την τελευταία τιμή του block που φέρει τη διεύθυνση προσπέλαση τη RAM είτε από την κύρια μνήμη είτε από την CAS ενό άλλου επεξεργαστή. 2. Flash. Αυτό γίνεται για να αντικατοπτρίζει τι αλλαγέ που γίνονται από τον επεξεργαστή στο block που έχει γίνει CAS στην κρυφή μνήμη και αφορά αντίγραφα δεδομένων που έχουν έρθει από την κύρια μνήμη. 3. Bus Update. Αυτό συμβαίνει όταν ο επεξεργαστή τροποποιεί ένα block CAS και άλλοι επεξεργαστέ χρειάζονται ενημέρωση στα αντίστοιχα block τη CAS. Αυτό είναι μοναδικό μόνο για το πρωτόκολλο Write Update. Το Bus Update διαρκεί λιγότερο χρόνο σε σύγκριση με τη λειτουργία Flash, καθώ οι εγγραφέ που πραγματοποιούνται στι CAS είναι ταχύτερε από ό,τι σε μνήμη. Επίση, απαιτείται μια shared line που αποδεικνύει αν ένα συγκεκριμένο block που φέρει διεύθυνση προσπέλαση RAM CAS είναι διαθέσιμο σε πολλαπλέ CAS. Προχωράμε στα διαγράμματα. Διάγραμμα State Transition. Τώρα βλέπουμε την εκφώνηση του προβλήματος. Ας θεωρήσουμε ένα σύστημα δύο πυρήνων δύο επεξεργαστών που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Dragon, όπου κάθε επεξεργαστής χρησιμοποιεί 32 γραμμές κρυφής μνήμης, cache line, των 8 bytes κάθε μία. Αν έχουμε τις ακόλουθες εντολές των δύο επεξεργαστών, συμπληρώστε τον πίνακα. Ο πίνακα για να συμπληρωθεί θα δούμε δύο λόγια ώστε να μα βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα το πρωτόκολλο Dragon για την επίλυση τη άσκηση. Ξεκινάμε με τη λύση του προβλήματο. Καθώ κάθε επεξεργαστή διαθέτει 32 cache line των 8 byte, κάθε φορά που φορτώνονται τα δεδομένα στην κρυφή μνήμη, φορτώνεται ένα μπλοκ 8 byte σε κάποιο cache line τη CAS. Ω παράδειγμα, συνολικά υπάρχουν 256 bytes από το 0 έως το 255, άρα 32 μπλοκ που περιέχει 8 bytes ο καθένα. Τα μπλοκ είναι τα εξή. 8 bytes ισούται με 2 στην τρίτη, άρα έχουμε 3 bit offset. 32 cache line ισούται με 2 στην πέμπτη, άρα έχουμε 5 bit index. Παρατηρώντας διευθύνεις μπορούμε να δούμε πως οι 0x01, 0x03, 0x05 και 0x07 ανήκουν στο block 0x00 έως 0x07 και οι διευθύνσεις 0x08, 0x0α, 0x0σε, 0x0f ανήκουν στο block 0x08 έως 0x07f. Παρακάτω υπάρχει αναλυτική επεξήγηση διαχωρισμού μέσω των index offset σε γραμμές. Για να μετατρέψουμε τις διευθύνσεις σε bytes, μετατρέπουμε σε δυαδικά bits και από εκεί ανά 4 δυαδικά bits τα μετατρέπουμε σε bytes. Παρακάτω υπάρχουν οι πράξεις που έγιναν ώστε να καταλήξουμε στα παραπάνω συμπεράσματα. Εδώ μπορούμε να συμπεράνουμε πως το πρώτο μπλόκο έχει διευθύνσεις από 0 έως 7. Οπότε παρατηρούμε πως αυτές οι 4 διευθύνσεις βρίσκονται στο ίδιο μπλοκ. 0x00, 0x07. Το μπλοκ που ανοίγουν οι παραπάνω διευθύνσεις είναι το 0x08 έως 0x0f, δηλαδή το δεύτερο στη σειρά το μπλοκ. Προχωράμε στον πίνακα που εξηγούμε τα index και τα offset και το tag το διευθύνσεων. Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, βλέπουμε πως οι πρώτες τέσσερις διευθύνσεις έχουν index 00, 00, 00. Αν το χωρίσουμε ανά 4, έχουμε 0, 0, 0, 0, 0, δηλαδή 0. Άρα το μπλοκ 0x00 έως 0x07 που φέρει τις διευθύνσεις των πρώτων τεσσάρων ανήκει στη γραμμή 0H.
Επομένω, οι τέσσερι τελευταίε διευθύνσει στον παρακάτω πίνακα, εφόσον έχουν index 00, 00, 1, καταχωρήσουμε ένα 4, θα έχουμε 0, 0, 0, 0, 1. Δηλαδή 1. Άρα το μπλοκ 0x08 έω 0x0f που φέρει τι διευθύνσει των τελευταίων τεσσάρων ανήκει στη γραμμή 1h. Κάπου εδώ αξίζει να σημειωθεί πω οι συγκεκριμένε διευθύνσει έχουν tag 0, όπω μπορούμε να δούμε από τον πίνακα. Όμω θα μπορούσαν να έχουν και άλλε διευθύνσει διαφορετικό tag και να άνοιγαν σε συγκεκριμένα index. Μερικοί γενικοί κανόνες σχετικά με το πρωτόκολλο Dragon πρέπει να ακολουθήσουν. 1. Κάθε φορά που ένα δεδομένο καθαρό, clean, αμετάβλητο, μεταβαίνει είτε στην κατάσταση E είτε στην κατάσταση SC. 2. Κάθε φορά που ένα δεδομένο τροποποιείται, dirty, μεταβαίνει είτε στην κατάσταση M είτε στην κατάσταση SM. 3. Ένα κοινόχρηστο δεδομένο πηγαίνει πάντα είτε στην κατάσταση SC είτε στην κατάσταση SM. 4. Ένα μη κοινόχρηστο δεδομένο πηγαίνει πάντα στην κατάσταση E ή M. 5. Σε οποιοδήποτε σημείο μπορούν να υπάρχουν πολλοί επεξεργαστές στην κατάσταση SC. 6. Αλλά σε οποιοδήποτε σημείο το πολύ ένας επεξεργαστής μπορεί να βρίσκεται στην κατάσταση SM. 7. Από την κατάσταση SC, τα δεδομένα μπορούν να απορριφθούν, να κάνουν drop δηλαδή, αλλά από την κατάσταση SM πρέπει να γίνουν flash στην κύρια μνήμη πριν μεταβούν σε οποιοδήποτε άλλη κατάσταση. Δεδομένου όλων των παραπάνω, προχωράμε στην επίλυση του πίνακα. Αρχικά βλέπουμε πως έχουμε δύο CPU όπου έχουν άδειο cache στην αρχή. Έπειτα προχωράμε στην επεξήγηση του πίνακα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της λύσης της άσκησης. Ξεκινώντας από αριστερά στην αρχή παρατηρούμε τα instruction, δηλαδή τις εντολές που θα λαμβάνουν η CPU κατά τη διαδικασία επίλυσης της άσκησης. Έπειτα υπάρχει αναλυτικά η επεξήγηση διαδικασίας της κάθε CPU, όπως το τι περιέχει η cache line πριν και μετά την εκτέλεση της εντολής, αν έχουμε hit ή miss, την παλιά και νέα κατάσταση που βρίσκεται η cache. Τέλος βλέπουμε στις τρεις τελευταίες στήλες αν υπάρχει shared line των δύο CPU, την περιγραφή του κάθε βήματος και τα bus signals. Ξεκινάμε από την πρώτη εντολή CPU 1 read 0x07. Γίνεται read σε CPU 1 της διεύθυνσης 0x07, όπου δεν υπήρχε κρυφή μνήμη πριν την εκτέλεση εντολής, κατά συνέπεια παίρνει το block 0x00 έως 0x07 που φέρει τη διεύθυνση αυτή. Γίνεται read miss, διότι δεν υπήρχε τιμή μέσα στην gas. Οπότε έχουμε bus operation, το οποίο είναι bus read S, παύλα, με αποτέλεσμα κατάσταση να μεταφέρεται στην E, exclusive. Ο CPU 2 μένει ανενεργός, διότι δεν εκτελείται καμία διεργασία, δηλαδή καμία ενέργεια, εκεί προς το παρόν. Στη δεύτερη εντολή, από ό,τι βλέπουμε, έχουμε CPU 1 write 0x03. Παρατηρούμε πως στο CPU 1 υπάρχει ήδη το block 0x00 έως 0x07 από την προηγούμενη εντολή και επειδή κάνουμε write 0x03 έχουμε cache hit, διότι η διεύθυνση αυτή ανήκει στο block που περιέχει η cache line, οπότε η κατάσταση σύμφωνα με το πρωτόκολλο Dragon αλλάζει σε M, δηλαδή modified, και δεν έχουμε bus signal, διότι το block σε κατάσταση E δεν μπορεί να κρυφθεί σε καμία άλλη μνήμη και δεν έχουμε cache shared. Στην τρίτη εντολή από ό,τι βλέπουμε, έχουμε CPU 2 read 0x08. Παρατηρούμε πως CPU 1 δεν αλλάζει cache ούτε στο state, διότι η εντολή αφορά άλλο block και CPU. Έπειτα, εφόσον η cache της CPU 2 ήταν κενή και τώρα έχουμε read, βλέποντας το πρωτόκολλο Dragon, η cache του CPU 2 παίρνει το block 0x08 έως 0x0f, που φέρει τη διεύθυνση 0x08, γίνεται cache miss με αποτέλεσμα να έχουμε bus read S παύλα, signal, μεταφέροντας την κατάσταση του CPU 2 στην E, διότι δεν είχαμε shared line. Στην τέταρτη εντολή έχουμε CPU 2 write 0x0f. Παρομοιάζουμε τη δεύτερη εντολή, η cache line της CPU 2 έχει το block 0x08 έως 0x0f και επειδή η διεύθυνση 0x0f ανήκει σε αυτό, έχουμε cache hit και το state αλλάζει σε M, χωρίς bus signal και επίσης στη CPU 1 βλέπουμε πως δεν υπάρχει καμία αλλαγή, διότι δεν έχουμε shared line. Τώρα στην πέμπτη εντολή μπορούμε να δούμε πως έχουμε CPU 2 read 0x01. Παρατηρούμε τις δύο cache και παίρνουμε το συμπέρασμα πως έχουμε shared line, δηλαδή κοινόχρηστο δεδομένο, διότι η διεύθυνση 0x01 ανήκει στο block 0x00 έως 0x07, το οποίο υπάρχει στην cache line της CPU 1. Το CPU 2 είχε στην cache line του το block 0x08 έως 0x0f, με αποτέλεσμα να έχουμε cache miss, διότι κάνει flash το block αυτό, ενώ έχουμε read το 0x00 έως 0x07 block, έχοντας ως συνέπεια να μεταφερθεί στην κατάσταση SM, να γράψει τα δεδομένα του στην κύρια μνήμη, κάνοντας flash. Έπειτα μεταφέρεται στην κατάσταση SC λόγω του read miss. Ο CPU 1 ως ο πιο πρόσφατος επεξεργαστής που είχε γράψει το block 0x00 έως 0x07, αλλάζει την κατάστασή του σε SM από ό,τι βλέπουμε, λόγω του bus read,
και από εκεί κάνει flash τον bus στο block του και έπειτα συνεχίζει το CPU 2. Στην έκτη εντολή έχουμε CPU 1 read 0x0 set. Παρατηρούμε πως το cache line του είχε τον block 0x00 έως 0x07, άρα έχουμε cache miss. Εφόσον ήμασταν στην κατάσταση SM, το μπλοκ δεδομένων που θα γράψει είναι το 0x00 έως 0x07 στην κύρια μνήμη και από τη στιγμή που ενεργοποιείται bus read miss χωρίς set line, ο CPU 1 μεταφέρεται στην κατάσταση E με bus read S Pavlov και ο CPU 2 παραμένει αμετάβλητος. Πριν προχωρήσουμε στην 7η εντολή, διορθώστε με πως εδώ γίνεται PR read miss και όχι bus read miss. Το bus read είναι S Pavlov. Προχωράμε, στην 7η εντολή έχουμε CPU 1, write 0x05. Παρατηρούμε πως στο CPU 1 είχαμε το block 0x08 έως 0x09F στην cache line, άρα έχουμε write miss διότι η διεύθυνση ανήκει στο 0x00 έως 0x07 block. Στην cache line του CPU 2 έχουμε όμως το 0x00 έως 0x07 block, άρα έχουμε set line εφόσον γίνεται write το ίδιο block στο CPU 1, κάτι το οποίο αλλάζει την κατάσταση του CPU 1 από E σε SM, διότι έχουμε set line και signal bus read S και γίνεται bus update. Και τέλος, στην 8η εντολή έχουμε CPU 2 write 0x0α. Παρατηρούμε πως στο CPU 1 υπήρχε το block 0x00 έως 0x07 σε κατάσταση SM, οπότε δεν αλλάζει κάτι. Το CPU 2 θα κάνει drop το block 0x00 έως 0x07 που είχε και θα φορτώσει το block 0x08 έως 0x09F αφού μεταφερθεί στην κατάσταση M με signal bus read S Pavlov εφόσον δεν είχαμε shared line και έκανε write διαφορετικό block από αυτό που είχε πριν στην gas line. Αυτή ήταν η επίλυση της άσκησης. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.